Αι δόνια μοίρα λύσετε και δάφνες μαραβείτε. Τον αρχηγό τον κόρακα κράψετε λυπηθείτε. Στα 1800 δυο και στα 80 από ρεσένη με σαρά μια τιμημένη αντίκα. Εις τα 8 του Σεπτεμβριού είναι γιορτή μεγάλη. Μα πέθανε ο κόρακας ο καπετάν Μιχάλης. Όλοι βοάει με σαρά και τα βουνά κι η χώρα. Κι ο κόρακας απόθανε δε στένει πιο κολώνα. Έλα θα αρχίξω να σας πω πρέπει να σιωπείτε. Να ακούσετε το βίο του και θα ευχαριστηθείτε. Στην Πομπιανέ γεννήθηκε και λάβε την αξία. Και τουρκοφάγος έγινε και θρήσκος στη θρησκεία. 18 χρονών τότε που έβγηκε στο ποδάρι και σκότωσε έναν άγα από το παλικάρι. Αγάσισε στην κεφαλή σαρίτσι με τη φούτα κι ο κόρακας το σκότωσε με ξύλινη φουρχούδα. Οι παλαιοί το λέγανε δε το θυμούμ αλήθιο. Το όνομα Κινούταγα το λέγασι αλήκο. Απίτης τον εσκότωσε, του πήρε τα αρματά του και τα βαρέει στη μέση του να ξεβρεστεί χαρά του. Μα τότε είχαν οι χριστιανοί ένα βαρύ γομάρι και κάθε μήνα πέρνασι φορώνει για νιτσάρι. Όπρα δεν είχα οι χριστιανοί, μα είχανε την αντρία που κάμανε επανάσταση για την ελευθερία. Απ' τη σιτία εις τα σφακιά να πάει τη γραμπούσαν. 700 όπρα είχανε, μα πάντοτε νικούσαν. Στα 21 γίνηκε πανάσταση στην Κρήτη και καπετάνιος έγινε και κάνε το τερτύπι.